το Ισραήλ θα τα ακουμπήσει γερά στο πολεμικό ναυτικό στην Ανατολική Μεσόγειο ενάντια στη Τουρκία. Στο Ισραήλ λοιπόν και σύμφωνα με διεθνές έγκριτο μέσο μαζικής ενημέρωσης, η Υπουργική Επιτροπή Στρατιωτικών Προμηθειών ενέκρινε κονδύλια δισεκατομμυρίων σέκελ αναφορικά με το πρόγραμμα RISEF, δηλαδή το πρόγραμμα ναυπήγησης 5 νέων κορβετών από τα Israel Shipyards, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις R4,5 της κλάσης Nirit και εκατοντάδες νέα κοινά ελαφρά τακτικά οχήματα. Προβλέπεται ότι το Υπουργείο Άμυνας θα αγοράσει 5 κορβέτες RISEF από τα Ισραηλά ναυπηγεία για να αντικαταστήσει τις παλαιότερες κλάσεις Nirit SAR 4,5, που θα παροπλιστούν μετά από 4 δεκαετίες υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εγχώρια παραγωγή των νέων σκαφών θα απασχολήσει εκατοντάδες εργαζόμενους. Επιπλέον, εκατοντάδες νέα τεθωρακισμένα οχήματα κινητικότητας μάχης JLTV πρόκειται να παραδοθούν στις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ τα επόμενα χρόνια. Η Επιτροπή Νάγκελ έχει επιφορτιστεί να κάνει συστάσεις για τον αμυντικό προϋπολογισμό του Ισραήλ και τον μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023 και τον συνεχιζόμενο πολυμέτωπο πόλεμο που πυροδότησε. Τα εγκεκριμένα έργα θα υποβληθούν τώρα στην μεικτή επιτροπή της Κνεσέτ για τον αμυντικό προϋπολογισμό. Μετά την έγκρισή τους, το Υπουργείο Άμυνας θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση των προμηθειών. Οι νέες Ισραηλινές κορβέτες θα έχουν πλήρωμα μεταξύ 40 και 50 ατόμων, ενώ θα μπορούν να φιλοξενήσουν προσωπικό των ειδικών δυνάμεων περίπου 20 στρατιωτών. Οι νέες κορβέτες θα φέρουν αντιπυραυλικό σύστημα, ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών τεχνολογία Σάιζα και θα έχουν εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρων και ταχύτητα περίπου 50 χιλιόμετρων την ώρα. Ο οπλισμός τους θα αποτελείται από 8 πυράβλους κατά πλοίων, ένα πυροβόλο των 30 χιλιοστών, ένα πυροβόλο Ότομπρέντα των 76 χιλιοστών και 6 τορπιλοσωλήνες. Αντιλαμβανόμαστε με βάση τις παραπάνω δυνατότητες των Ισραηλών κορβετών ότι ενισχύεται σημαντικότατα το πολεμικό ναυτικό της συμμάχου και φίλης χώρας του Ισραήλ, που σε συγκερασμό με τις ελληνικές φρεγάτες Μπελαρά και την αντιεροπορική ομπρέλα της περιοχής αυτής, μαζί με τις πανίσχυρες πολεμικές αεροπορίες Ελλάδας και Ισραήλ, μπορούν να κυριαρχήσουν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, παρέχοντας προστασία στην κατασκευή σημαντικότατων έργων όπως της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, αλλά και του EastMed. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.